Έχουμε μαζί μας τον Στέργιο Παπαχρήστο, τον τέταρτο Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 και χρυσό σήμερα. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποφάσισες σήμερα, μιας και έχεις ένα ξεκούραστο καλοκαίρι, να τα δώσεις όλα? Σήμερα είχα άγχος, να πω την αλήθεια, από την Πέμπτη, γιατί τα παιδιά είναι πολύ άξιοι, είναι πολύ γρήγοροι αθλητές. Ο Παναγιώτης είναι ο 8ος Ολυμπιονίκης, ο Σπύρος χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής και συνεχίζουν φέτος. Ναι, φέτος το καλοκαίρι θα είναι λίγο πιο ήρεμο για μας. Ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχουμε την υγεία μας και να γυρίσουμε, γιατί η Βραζιλία θεωρώ ότι μας περιμένει και μπορούμε. Αποφάσισα ότι θα μπω μέσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω τον όμιλό μου και μου βγήκε, δόξα τω Θεώ. Ήταν δύσκολη κούρσα, γιατί νομίζω ότι έχει γυρίσει και ο αέρας πλέον, σιγά σιγά συννεφιάζει. Σε δυσκόλεψε η κούρσα? Ναι, με δυσκόλεψε, ο αέρας είναι κόντρα. Βέβαια και τα παιδιά έρχονταν από άλλες κούρσες. Όπως σας είπα, τους υπολόγιζα πολύ. Είναι δύσκολος ο αέρας, γιατί σε κουράζει το λεγόμενο πρίξιμο, γιατί είναι αντίθετος. Αλλά εντάξει, όλες οι κούρσες είναι δύσκολες και ξεχωριστές. Τι έχει για σένα τώρα η συνέχεια? Η συνέχεια έχει ένα καλοκαίρι με προπόνηση σίγουρα. Απλά με, όχι θα έλεγα διακοπές τρελές, π.χ. να ξενυχτήσουμε, να δούμε τους δικούς μας που λείπαμε χρόνια και κάποια διήμερα ξεκούρασης. Και από Σεπτέμβριο πάλι. Κάτι εντελώς εξωαγωνιστικά. Πέρυσι είχες τόσα τατουάζ, φέτος τα κάνεις όλα? Είχα 3. Φέτος έκανα στο πόδι μου το Λονδίνο, τον εθνικό ύμνο και ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Και στο χέρι είναι κάτι αρχαιοελληνικό. Καμιά σχέση με πολιτικά, γι' αυτό μην παρεξηγηθώ. Είναι απλά ότι αγαπάω την πατρίδα μου. Αυτά.